Λοιπόν, καλημέρα μας. Επειδή κάποιοι με ρωτήσανε τι είναι το shadow ban και πώς γίνεται, γιατί δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ωραία, να σας πω τι κάνει το YouTube ή τέλος πάντων, όχι μόνο το YouTube, τι κάνει Google, στην οποία ανήκει το YouTube. Και μάλιστα αυτό γίνεται, από όσο λένε, όχι από όσο λένε, το έχουμε διαπιστώσει κιόλας, και στις πλατφόρμες που έχει στην κατοχή της η Google, το οποίο είναι το Google Drive, το οποίο είναι τα blog, διάφορα site δηλαδή που μπορείς να φτιάξεις που βασίζονται στην Google κτλ. Κτλ. Το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει και μπορεί εκεί να εστιάζονταν και το site το οποίο έκανε τους διαγωνισμούς με τις φωτογραφίες μεγάλης απόστασης. Το οποίο θα μου πεις τι ακριβώς σημαίνει. Όπως ξέρετε έχουμε στο κανάλι αυτό εδώ το βίντεο που λέγεται World Record Landscape Photography, το οποίο ήταν σε ένα site που λέγεται Horizons, Beyond Horizons, πέρα από τους ορίζοντες, το οποίο είναι αυτό εδώ, εντάξει, το βλέπουμε εδώ πέρα, το οποίο φιλοξένησε το άρθρο που ανακάλυψε κάποιος το 17 και το ανέφερε, διότι το site αυτό, χωρίς να έχει καμία σχέση με το σχήμα της γης, την επίτευδη γη κτλ., οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν και φωτογραφίζουν και προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο μακριά. Χωρίς να το ξέρουν λοιπόν οι άνθρωποι, χωρίς να το ξέρουν, ανακαλύψανε ότι μπορούν να δούνε 443 χιλιόμετρα μακριά, το οποίο επάνω στο σφαιρικό μοντέλο, και εξηγούμε τους λόγους σε αυτό εδώ το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε και το σε που είναι για τους υπότιτλους. Δεν είναι φυσιολογικό, έτσι. Μας έχουν πει οι φίλοι μας του Αστρόνιο, Mad Scientist κτλ. Ότι είμαστε κουτί, γιατί αυτό το πράγμα φυσικά και μπορείς να δεις τόσο μακριά. Αλλά παιδιά, λυπάμαι. Απλά προσπαθείτε να τα μπαλώσετε. Είναι δικαιολογίες και συμπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε μια σφαίρα. Έτσι, λόγω του ότι ο κύριος Mad Scientist μας είπε ότι και φυσικά μπορείς να δεις πίσω από τον ορίζοντα. Ωπα, σοβαρά. Μα υποτίθεται ότι γι' αυτό πέφτουν τα καραβάκια κάτω από τον ορίζοντα, γιατί δεν μπορείς να δεις μετά τον ορίζοντα και τα λοιπά και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι άσχετα με το ύψος που παίρνεις, πάντοτε θα υπάρχει ο ορίζοντας που θα σε εμποδίζει να δεις πέρα από αυτόν. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο τρελαμένος είναι ο φίλος μας, ο τρελοεπιστήμονας, αλλά ναι. Τώρα, πώς γίνεται το shadow ban? Βασικά αυτό εδώ το site, όταν το πατάμε πλέον στο link, δεν υπάρχει. Μας λέει εδώ βέβαια ότι προσέξτε, γιατί αυτό εδώ δεν είναι ασφαλές. Μας λέει, δεν ξέρω ποιος το έχει εφεύρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι ασφαλές, λέει αυτό εδώ. Οπότε να γυρίσουμε πίσω στην ασφάλειά μας. Αχ, φοβάμαι να πάω σε αυτό το site. Ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει αυτό το site. Μπορεί να είναι να σε στιγματίσει για όλη τη ζωή. Τα παιδάκια δεν πρέπει να το βλέπουν αυτό. Πίσω λοιπόν, να πάμε στη μανούλα μας. Πίσω στη μανούλα, την Google, που ξέρει τι είναι το καλό. Λοιπόν, το site δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να το βρεις.
Μπορούμε να σβήσουμε εδώ. Το 16 λοιπόν ήταν αυτό το άρθρο, έτσι. Βλέπετε εδώ το link. Ωραία. Να το σβήσουμε και να μην πάμε σε αυτό το πολύ τρομακτικό συγκεκριμένο άρθρο. Να πάμε μόνο στο... στη σελίδα αυτή. Ούψ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε όμως. Γιατί λέει εδώ ότι είναι unsafe, αλλά δεν πειράζει. Εμείς είμαστε τολμηροί τύποι και θα πάμε και... Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον το site. Εντάξει, μπορείς να αγοράσεις το domain. Αν κάποιος εκεί θέλει, μπορείς να το αγοράσει και να βάλει μέσα όλες τις αποδείξεις της σφαιρικότητας. Καλή ιδέα, Να μην λέτε ότι περασπιζόμαστε μόνο τη δικιά μας πάρτι. Λοιπόν, να το ξέρουν όσοι δεν το ξέρουν. Παιδιά, Beyond Horizons, μπορείτε να το πάρετε, μπορείτε να βάλετε μέσα εκεί, να φτιάξετε ένα site και να βάλετε όλες τις αποδείξεις της σφαιρικότητας. Δυστυχώς λοιπόν δεν υπάρχει. Μπορείτε όμως εσείς να πάτε στο κανάλι και να δείτε, να πατήσετε αυτόν εδώ τον τίτλο στην αναζήτηση, έτσι, και να το δείτε. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα να σας εξηγήσω και κάτι άλλο. Λοιπόν, τι είναι το shadow ban? Shadow ban κάνει κάποιος που, ενώ τα βλέπεις όλα ότι είναι φυσιολογικά, έτσι, οι subscribers του δεν ανεβαίνουν, τα views του δεν ανεβαίνουν, έτσι μιλάμε τώρα για ίσα ίσα που ξεπερνάνε τα 100 τα περισσότερα, ναι, εδώ και εκεί και εντάξει και τα λοιπά και τα λοιπά. Φτάνουν λοιπόν μέχρι ένα σημείο, τακ, και μετά χτυπάνε τα δάνεια. Για να μην φανεί αλίμονο ότι δεν έχεις κανένα view, έτσι, καμία θέαση. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι λίγο περίεργα, παιδί μου. Καταρχήν, ας πατήσουμε στο τελευταίο, έτσι, λέει 84, πριν 17 ώρες, μάλιστα ανέβηκε, έχει 82 θεάσεις, πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται όμως? Πάμε προς τα κάτω και βλέπουμε ότι υπάρχουν 3 σχόλια. Εντάξει. 16 ώρες ένα σχόλιο που έβαλα εδώ και άλλο ένα εκεί. Και στις 14 ο φίλος μας εδώ μας λέει, νόμιζα ότι σε έχουν αποκλείσει από το YouTube. Στην ουσία ναι, φιλαράκι, με έχουν αποκλείσει. Και πώς γίνεται αυτό? Αν πας λοιπόν, πριν που δεν είχα μπει μέσα στο λογαριασμό μου, στο Google, έλεγε 3 σχόλια, αλλά φαίνονταν μόνο τα 2. Αυτό εδώ το link δεν φαίνεται. Το link αυτό είναι το link που υπάρχει στο YouTube του ντοκιμαντέρ που αναφέρω εδώ πέρα. Το Room 237, το οποίο είναι από την ταινία που αναλύει την ταινία The Shining και μας εξηγεί πώς ουσιαστικά αυτή ήταν η απολογία του Kubrick για τη σκηνοθεσία, για τη σκηνοθεσία που έκανε, ναι, της προσελήνωσης. Ενδιαφέρον. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Εγώ το βλέπω εδώ το σχόλιο, αλλά στο κινητό, ας πούμε, δεν φαίνεται, παρόλο που γράφει 3 σχόλια. Γράφει 3 σχόλια, δεν είναι σβησμένο κανένα, έτσι. Αλλά φαίνονται μόνο τα 2, φαίνεται αυτό και αυτό. Αυτό εδώ το link δεν φαίνεται. Για να δούμε πως είμαστε παλάβοι. Επίσης, πριν προχωρήσουμε στο σχόλιο, να σας πω και το εξής. Shadow ban γίνεται σε αυτό εδώ το κανάλι λόγω του ότι κάποτε, όταν έβλεπες ένα βίντεο αυτού του καναλιού, εδώ πέρα στα προτινόμενα υπήρχαν προτινόμενα από το κανάλι που βλέπεις. Και αυτό συνεχίζει και γίνεται στα κανάλια τα οποία δεν έχουν μπλοκαριστεί. Έτσι, σκιέρα. Εμείς εδώ θα δούμε ότι εδώ στα πρώτα recommendations, ας πούμε, δεν υπάρχει το κανάλι, δεν υπάρχει ούτε εδώ πέρα, δεν υπάρχει, πολύ ωραία. Όπου να είναι θα το βρούμε. Διάολο, τόσα
τόσα βίντεο έχει αυτό το κανάλι, αλλά όλος περιέργως δεν υπάρχει πουθενά. Όσο και να πάμε πιο κάτω. Καλό. Καταλάβατε τώρα ποιο είναι το shadow ban. Δηλαδή δεν υπάρχει στα προτινόμενα πουθενά. Αντιθέτως θα βρείτε τους ας το πούμε ανταγωνιστές, οι οποίοι λένε ότι είμαστε ηλίθιοι, ας πούμε, αυτό. Πολύ ωραία. Χωρίς φυσικά να παρουσιάζουν ούτε μία πειραματικά τεκμηριωμένη απόδειξη. Τα δόγματα της επιστήμης, λέει. Υπογραμμένη ομιλία στο TED. Μπράβο. Εξαιρετικό βίντεο. Έτσι, το έχω πάρει και εγώ και το έχω. Όπα, μην πάμε εκεί. Μισό λεπτό. Ναι, ωραία. Πολύ καλό. Να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Λοιπόν, να παραμείνουμε λίγο εδώ και να πάμε όσο το δυνατόν πιο κάτω, σελίδα-σελίδα, να βρούμε πού τελικά μπορεί να υπάρχει ένα προτινόμενο βίντεο από το κανάλι Think Outside the Globe. Θα σε απογοητεύσω, φιλαράκι, δεν υπάρχει πουθενά. Στα προτινόμενα αυτά, εγώ έχω μετρήσει γύρω στα 42 βίντεο προτινόμενα, δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό λοιπόν λέγεται shadow ban. Ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και να μηδενίσουμε λοιπόν το ιστορικό μας, έτσι, πολύ εύκολα, clear browsing data. Τα έχουμε όλα τικαρισμένα, κάνουμε clear, κανένα πρόβλημα, για να μην έχουμε, έτσι, θα μπορούσε να είμαστε οποιοδήποτε, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά, τώρα είμαι μέσα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξαναβγεί κάτι. Ας πάμε σε ένα άλλο βίντεο και μετά θα δοκιμάσουμε κι άλλους περιήγητες browser. Λοιπόν, σιωπήση. Okay, εδώ. Είδατε, δηλαδή τώρα έχει ξεχάσει ποιος είμαι, έχει ξεχάσει όλες μου τις τα password, έχει ξεχάσει, με έχει πετάξει έξω, εντάξει. Οπότε ξαναεπιλέγουμε μαύρο τέτοιο, γιατί είναι πολύ πιο ξεκούραστο στα μάτια, και πάμε πιο κάτω να δούμε ένα άλλο οποιοδήποτε βίντεο. Θέλετε να πάμε και σε ένα πολύ παλιό, πολύ ευχαρίστως. 39 εργαλεία έρευνας του γεωκεντρικού συστήματος. Μπήρε. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να πηγαίνετε και να βλέπετε τα βίντεο μέσω της λίστας, έτσι, γιατί εδώ θα σας πετάει το επόμενο της λίστας, που είναι από το ίδιο κανάλι φυσικά. Ακριβώς λοιπόν παρακάτω, για μας τι κάνουμε, έχουμε το πρώτο προτινόμενο που είναι φυσικά την καθημερινή φυσική. Okay. Το δεύτερο προτινόμενο είναι φυσικά Lab of Top 10. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, ο αφηγητής? Εγώ νομίζω ότι είναι ο Αστρόνια. Απλά αλλάζει λίγο τη φωνή του και πειράζουν λίγο το ηχητικό, οπότε μιλάει και λίγο διαφορετικά. Ναι, και είναι το ίδιο άτομο. Και πάμε παρακάτω. Ούψ, και ο φίλος μας. Πραγματικοί πλανήτες έχουν καμπύλες. Άκου τώρα δήλωση. Δηλαδή, αυτό είναι επιστημονική τεκμηρίωση, έτσι. Έχουν, μάλιστα. Λοιπόν, φίλος ο iCinema, ωραία. Προτινόμενα λοιπόν από το Think Outside the Globe, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε. Έχουμε όμως το φίλο το Weirdo σε αυτό το εκπληκτικό βίντεο, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να πετάει προσβολές, έτσι, απέναντι σε αυτόν που λέει για την επιδεδική, μάλιστα. Χωρίς όμως να παρουσιάσει καμία απόδειξη για το αντίθετο, σαφέστατα. Astrum, Live Big Cuts και τα λοιπά, ναι, όλα αυτά. Think Outside the Globe δεν βλέπω, εσείς ούτε, και ούτε πρόκειται. Οπότε είπαμε, τα έχουμε μηδενίσει όλα και δεν υπάρχει τίποτα από το ιστορικό, οπότε να μας πετάξει κάτι συναφές. Αυτά είναι όλα έτσι τυχαία. Σχεδόν έτσι, σχεδόν τυχαία. Φεύγουμε, μην το κουράσουμε. Πάμε λοιπόν σε άλλο browser. Πάμε εδώ, στο Brave.
ωραίος browser και Brave. Πάμε στο ιστορικό μας και το έχουμε επιλέξει ότι όλα αυτά θα τα σβήνει κάθε φορά που βγαίνουμε από εκεί, εντάξει. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, με το που ξαναμπαίνουμε δηλαδή, είμαστε μηδέν, εντάξει, δεν ξέρει ποιος είμαστε, πού είμαστε, δεν έχει κρατήσει κάποιο ιστορικό, θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, οπότε εμείς στο library, άμα ξέρετε, σε αυτή την πλατφόρμα έχουν μεταφερθεί όλα τα βίντεο του καναλιού, Think Outside the Globe, οπότε αν δείτε κάτι το οποίο δεν υπάρχει, έχει μεταφερθεί εκεί. Βέβαια, αυτά που έχουν μπλοκαριστεί δεν έχουν μεταφερθεί. Ενδιαφέρον, οπότε πρέπει να τα ανεβάσω και εκεί. Είναι σαν ένα σύστημα ασφάλειας, ας πούμε. Είναι το library.tv. LBRY.tv. Εμείς όμως θέλουμε να πάμε στο YouTube. Να είμαστε πάλι καινούργοι, εντάξει, και θέλουμε να αναζητήσουμε τον Think Outside the Globe. Ah, very good. Ah, very good indeed. Πάμε εδώ. Πάμε στο βίντεο που λέγαμε. Χα, να το. Πάμε να δούμε τα σχόλια. Τρία σχόλια, αλλά το link δεν φαίνεται. Ενδιαφέρον, ε. Έτσι. Ρε εσύ, μήπως τελικά δεν είναι τόσο παράλογος ο κύριος Things. Για να δούμε εδώ. Μήπως έχει κανένα προτινόμενο. Έτσι, έχουμε πατήσει εδώ, πατάμε και πιο πέρα, στο τέτοιο, ναι. Αλλά προτινόμενο πάλι δεν βλέπουμε. Ο Παύλος Καστανάς νομίζω είναι ο κύριος Αστρόνιο, δεν είναι. Ω, Παύλος Καστανάς, alright. Γεια σου φιλαράκι, να είσαι καλά. Τύρι, 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 sky, sky, Θανάης λέει, δεν πόσο κτλ. Κάτω σε την κλόπ δεν ξαναβλέπουμε. Ποτέ και για κανένα λόγο. Έτσι. Έχουμε εδώ και κάτι αραβικά, έχουμε Sky, έχουμε. Outside the Globe δεν έχουμε. Εντάξει. Αυτό είναι το Shadow Ban. Λοιπόν, δεν μπορείς να δεις, έτσι, δεν βλέπεις καν το link που υπάρχει στα σχόλια. Πρέπει να το βάλω εδώ μέσα στην... Ναι, εδώ έπρεπε να το είχα βάλει. Πάει και αυτό. Να σβήσουμε το φίλο μας εδώ πέρα και να πάμε στο Firefox. Τα έχουμε σβήσει και όλα εδώ του Firefox, οπότε το κλείνουμε, κάνουμε clear history, όλα, ναι, clear now, πουφ, όλα τέλος. Λοιπόν, YouTube's. Ωραία. Μάλιστα, εξαιρετικά, μοναδικά, φανταστικά. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό εδώ το σχολείο. Οι κύριοι μάλιστα στο YouTube δεν θέλουν προφανώς να διαβάσει κάποιος, να δει, συγγνώμη, κάποιος το ντοκιμαντέρ αυτό, έτσι. Το πιάσατε? Τι είναι το Shadow Ban? Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, εμείς όμως, θα ξαναπούμε μετά. Ένας τρόπος λοιπόν για να βλέπετε τα βίντεο χωρίς να σας πετάνε τους φίλους μας εδώ που μας βρίζουν και λένε ότι είμαστε αγράμματοι κτλ.
Και μας δείχνουν τα καραβάκια, έτσι, τα καραβάκια λέει πέφτουν, ναι, από τον ορίζοντα, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και πέρα από τον ορίζοντα. Καραβάκι πέφτει από τον ορίζοντα, αλλά εσύ τελικά, κύριε τρελέ μου επιστήμονα, βλέπεις και πέρα από τον ορίζοντα. Ωραία. Μην ξεχάσετε να πιάσετε αυτό εδώ το domain, πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και κάπως έτσι λοιπόν αλλάζουμε την ιστορία, έτσι. Αυτά τα ωραία από μένα, καλημέρα μας και βοήθειά μας. Για να δούμε, τώρα. Σβησμένο το σχόλιο. Το έχω σβήσει εγώ. Όχι. Γεια.